Στην πόλη που μας δημιουργούνται τα πιο έντονα συναισθήματα. Εκεί που τα χρώματα, οι γεύσεις και τα αρώματα δημιουργούν μια μεθυστική ατμόσφαιρα. Στην όμορφη Κωνσταντινούπολη βρεθήκαμε με τον Γιάννη Κότσιρα. Και ήταν η πρώτη φορά που ελληνική εκπομπή έκανε γυρίσματα στο Top Capi, στο ιστορικό παλάτι του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς. Ο Γιάννης Κότσιρας, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής σήμερα, καταφέρνει πάντοτε με τη ζεστή και εκφραστική φωνή του να μας ταξιδεύει με τα τραγούδια του. Μας μίλησε για τις πόρτες που έβρισκε κλειστές στο ξεκίνημα της καριέρας του, για το πρώτο του νυχτοκάματο, αλλά και για το παρελθόν του που δεν θέλει να ξεχνάει. Πάμε να τον θυμηθούμε. Έχω το σεντόνι σου, το σεντόνι σου, το έχω να με σκεπάζει. Είναι η νύχτα θάλασσα, η νύχτα θάλασσα που στα βαθιά με φωνάζει. Μέρες ξημέρωσαν, τα δύσκολα πέρασαν, μα όλους μου πίσω γυρνάει. Φταίει το σεντόνι σου, το σεντόνι σου που το άρωμα σου κρατάει. Μακριά μου τη φοράς όταν κοιμάσαι. Μακριά μου τη φοράς όταν κοιμάσαι. Ποιο ήταν το πρώτο σου νυχτοκάματο? Θυμάσαι πόσα λεφτά έπαιρνες? Ναι, 7.000 δραχμές, 1990. Ήταν πολλά λεφτά. Το οποίο πρέπει να ήταν πολλά λεφτά και... Φαντάσου δηλαδή ότι αντίστοιχα την ίδια περίοδο δούλευα σε... πήγαινα σε σπίτια και έφτιαχνα τηλεοράσεις και τέτοια πράγματα και έπαιρνα 2.000 την ημέρα. Οπότε το βράδυ το να πάρω τρεις φορές τα χρήματα αυτά επάνω, 3.5, ήταν τρομερό. Ήτανε και γι' αυτό... εξωφρενικό. Και γι' αυτό μπήκα στο τραγούδι. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τα αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Πώς αισθανόσουν όταν τον πρώτο καιρό, στην αρχή της δισκογραφικής σου καριέρας, σε έστελναν στην Αγία Σπίτου σου? Είχες πει ότι σε είχαν στείλει τουλάχιστον τρεις φορές, τρεις δισκογραφικές ναι. εταιρείες. Πόσο δυσάρεστο είναι αυτό σαν συνέστημα? Είναι άσχημο. Είναι άσχημο γιατί αισθάνεσαι ότι πραγματικά δεν αξίζεις κάτι. Η πλάκα είναι ότι μετά αισθάνεσαι τόσο παράξενα που λες, μα καλά, τόσο καιρό κανένας δεν έβλεπε ότι αξίζω κάτι. Πώς εκείνος το κατάλαβε και οι άλλοι δεν το κατάλαβαν? Όταν δεχόσουν αυτές τις αρνήσεις, τι σε έκανε να μην το βάζεις κάτω? Ή τι, ποιος? Όχι, το είχα βάλει ουσιαστικά κάτω. Δηλαδή, εγώ δεν. Το είχα βάλει κάτω με την έννοια ότι δεν πίεζα καμία κατάσταση. Απλώς ξανασχολήθηκα πλέον ως τραγουδιστής το 90, στο Περιβόλι του Ουρανού, όπου εκεί με ακούσανε και μου έγιναν μετά 12 δισκογραφικές προτάσεις, τις οποίες αρνήθηκα. Και μετά πήγα στην εταιρεία που έβγαλα τον Αθώο Ένοχο με το Καλατζόπουλο και τον Ρεμπούτσικα. Δεν θα μιλήσω γιατί αρνήθηκες. Είναι σαφές από τη θέση που έχεις πάρει ότι όταν κάτι δεν σε κάλυπτε, έλεγες όχι και περίμενες. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Περίμενες, τελικά σε καλό σου βγήκε. Τα βήματα σου, τα γνώριμα, τα αγαπημένα είναι χαμένα. Έχω ποθήσει τη μιλιά σου, τα μάτια σου, τα δυο σου χέρια, και έχω διψάσει τα φιλιά σου, και πια με σφάζουνε μαχαίρια. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι όταν βλέπεις τον εαυτό σου. Γενικά δεν είσαι θέμα στα περιοδικά και στις εφημερίδες, αλλά οφείλω να πω ότι τελευταία κάτι είδαμε, κάτι από τζιά, κάτι σπίτια κλπ. Όταν το είδες αυτό, δεν ξέρεις τι έχουν σκοπό να κάνουν, βλέπεις ξαφνικά τον εαυτό στο σπίτι, στους προσωπικούς σου χώρους, χωρίς να σε έχουν ενημερώσει. Τι συνέστημα? Τελείως παραβίαση αισθάνθηκα. Πάρα πολύ άσχημα. Το πρόβλημα ήταν αυτό, το από μακριά, με τηλεφακό, όπου εκείνη την ώρα θα μπορούσα, ας πούμε, να μόλις να έχω ξυπνήσει. Και το έχω δει που το κάνουν και σε άλλους
και σε άλλα πρόσωπα τα οποία απασχολούν έτσι, και το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα όταν το βλέπω. Πώς αντέδρασες, είχες αντιδράσει με κάποιο τρόπο ή όχι, το ξεπέρασες? Όχι, απλά πέταξα την εφημερίδα. Πέταξα δηλαδή την. Επειδή μου είπαν ότι συμβαίνει αυτό, την είδα και την πέταξα από τα νεύρα μου, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα αντιδράσω προς το παρόν, γιατί δεν με θίξανε προσωπικά τότε. Mm-hmm. Θίξανε μόνο το καταφύγιό μου. Αλλά αν με θίγανε προσωπικά, θα είχα αντιδράσει άσχημα. Ασπάσε τα ποτήρια, στου ουρανού τα πανηγύρια. Ασπάσε τα ποτήρια, γιατί σ' αγαπώ. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή, αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε, μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όνειρά μου από ψήνα, και το φέρε η καρδιά και έφυγε άλλη μια αγάπη. Καλώς ήρθατε ξανά. Επίσης έχεις πει ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μην ξεχνάμε το παρελθόν μας. Ναι. Εσύ τι δεν ξεχνάς από το δικό σου παρελθόν? Δεν ξεχνάω όλες αυτές τις δουλειές που έχω αλλάξει ποτέ μου. Δεν ξεχνάω πώς έχω βγάλει τα πρώτα μου χρήματα, το πρώτο μου μεροκάματο. Δεν ξεχνάω την οικογένειά μου, στο πόσο δύσκολα με μεγάλωσε και με πολλές δυσκολίες, όχι τόσο οικονομικές όσο κοινωνικές. Γιατί το να λείπει ο ένας γονιός από τους δύο είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξεχνάω αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να εκτιμάω και το μεροκάματο του αλουνού, αλλά και όταν συνεργάζομαι με ανθρώπους, να έχω κάνει και τη δικιά τους τη δουλειά, οπότε να ξέρω τι δυσκολίες έχει. Με ποιο τραγούδι θα έλεγες τον άνθρωπο που τον αγαπάς ότι τον αγαπάς? Με ποιο τραγούδι? Σου. Με ποιο δικό σου τραγούδι? Είναι το πρώτο τραγούδι του δίσκου. Ο τίτλος του είναι «Σε ερωτεύομαι». Σε ερωτεύομαι και εσύ αθόρυβα. Μπαίνεις μέσα στον ύπνο μου και μου φέρνεις τα όνειρα. Σε ερωτεύομαι, γίνομαι στάχτη σου και γεννιέμαι σαν παιδί μέσα από την αγάπη σου. Αυτά ήταν μερικά μόνο από τα πρόσωπα και τα ταξίδια που κάναμε φέτος πριβέ. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας το ερχόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε, καλή σας νύχτα και να είστε καλά.